Κύριε Πρόεδρε, θέλω μεγάλη παράληψη να μην πω και το που κάνετε σήμερα ήταν πάρα πολύ σωστό, αν και με λίγη καθυστέρηση. Για μένα θα πρέπει να αναρτηθείτε τη στιγμή που αποφασίσατε να κατέβετε τόσο επικεφαλής. Καλύτερα παρά ποτέ, αυτό το οποίο κάνατε εσείς, και προσωπικά θα ήθελα να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και από άλλους συναδέλφους οι οποίοι είναι σε κάποιες θέσεις και που κοιτεύονται σήμερα. Γιατί έτσι πρέπει να. Με τέτοιο τρόπο πρέπει να ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση κυρίως και με την πολιτική γενικότερα. Υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός και μια ολοκληρωτή ηθική συμπεριφορά απέναντι στο ίδιο μου στον εαυτό και κυρίως προς τους ψηφοφόρους. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ας πούμε συναδέλφους όπως ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Σαντάκης, που και αυτός εδώ και πολύ καιρό έχει ανακοινώσει την κάθοδό του αναδιεκδικήσει τη θέση του Δημάρχου στις επικοινωνίες στις τοπικές εκλογές. Όμως συνεχίζει με έναν αντιδήμαρχο, έχοντας το 90% του χαρτοφυλακίου του Δήμου, και έχω λέει κατά την άποψή μου και το λέω δημόσια, να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τη θέση του για να προετοιμάζει τον προεκλογικό του αγώνα από θέση ισχύως, ενώ θα έπρεπε και αυτός να καταλαβαίνει από κάθε αξιόματος. Μαζί τον θέλετε, κατά την άποψή μου, για να μιλάμε έξω από τα δόντια, θα έπρεπε να παρατηθούν και όλοι εκείνοι οι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν δηλώσει ότι είναι μαζί τους και κάνουν χρήση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν μέσα από αυτή τη θέση για να προκληθούν και να κάνουν το προεκλογικό του αγώνα και να θέλετε να λειτουργήσουν ως πολιτικά. Στην πολιτική πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, πρέπει να είμαστε ο ίδιος μας ο εαυτός. Αυτό που κάνετε εσείς θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προσμήνυση για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά μέσα από αυτήν εδώ την αίθουσα και κατέχει μια οποιαδήποτε θέση. Θα ήταν μεγάλη μου παράληψη, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και έτσι έχω μάθει να μιλάω, πως το ίδιο πράγμα ισχύει για τον πολύ συμπαθέστατο φίλο Παύλο τον Νικίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος στο επιμελητήριο και μάλλον για να εκλέγεται τόσο πολλά χρόνια, οφείλω να ομολογήσω το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό εκεί και συνεχίσει να το κάνει. Όμως δεν θεωρώ σωστό να γίνεται η πρώτη προεκλογική του, το ξεκίνημα της προεκλογικής του εκστρατείας και να γίνονται λιθόρατοι εφορμάτων μέσα από το υπολογικό επιμελητήριο. Αυτό δεν τιμά ούτε τους πολίτες, δεν τιμά ούτε τα μέλη του επιμελητηρίου και κατά την άποψή μου δεν τιμά και αυτή την σοβαρή ενδεχομένως προσπάθεια που κάνετε για δεύτερη φορά. Θεωρώ όμως η πολιτική θα πρέπει να ασκείται με έναν τρόπο ο οποίος να μην προσπαθεί να παραπλανήσει τους πολίτες. Τώρα, όσα και τα υπόλοιπα θέματα πρώην υπηρεσίας διάταξης που συζήτησαν οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι εδώ μέσα, το οποίο δεν άκουσα εγώ, κύριε Πρόεδρε, έχω κουραστεί συνεχώς σε κάθε συνεδρίαση να ακούω τα ίδια και τα ίδια. Ξέρετε τα χιόνια, δεν μπορούσαμε να τα προλάβουμε, η θεομηνία ήταν τέτοια, δεν υπάρχουν κατευθείαν θεομηνίες. Έτσι όπως ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος, ότι υπάρχουν θύματα και εκεί πραγματικά πρόκειται για θεομηνίες. Ενώ μιλάμε για απλά φυσικά φαινόμενα, με χαμηλές θερμοκρασίες και μια μικρή χιονόπτωση, η οποία έχει προβλεφθεί από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και μας λέει ότι την Πέμπτη στις 8 η ώρα θα χιονίσει. Λοιπόν, το οποίο το θέμα εδώ, παραλαμβάνω για μια ακόμη φορά, ότι ο πολιτικός πολιτισμός θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο το τηρούμε και να μην το λέμε μόνο θεωρητικά. Εύχομαι και ελπίζω αυτό που κάνετε εσείς να το μιμηθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι.